σας φίλοι μου, τι μου κάνετε, είμαι ο Γιώργος Σολυναρίτης από το αγαπημένο Sold Out, στο αγαπημένο σας βέβαια κανάλι τεχνών 7 Arts. Εδώ παρέα με την αγαπημένη μου και αγαπημένη σας Μπαλού. Το σημερινό βιντεάκι θα το πούμε μαζί. Με παρακολουθεί η Μπαλού πάντα στα βιντεάκια. Σε κάποια όπως είδατε και σε προηγούμενα έχει συμμετάσχει. Εσείς κάνετε subscribe, εγγραφή στο αγαπημένο κανάλι τεχνών. Πατάτε και το καμπανάκι οπότε ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για οτιδήποτε νέο κυκλοφορεί στις τέχνες και στον πολιτισμό σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και την αμέριστη στήριξή σας και σε αυτά τα βιντεάκια την περίοδο αυτή. Σήμερα, φίλοι μου, θα σας μιλήσω για μια σπουδαία θεατρίνα και δεν είναι άλλη από την Άννα Καλουτά. Η Άννα Καλουτά, λοιπόν, ήταν κόρη του Στέφανου Καλουτά από οικογένεια Βρυσοδεψών στη Σύρο. Γι' αυτό και η Σύρος την είχε τιμήσει και της είχε φτιάξει εκεί το δικό της καμαρίνι και της μανιάτσας Κατίνας Γερακουλάκου. Απόφυτος της Ιωνίου Σχολής Θηλαίων, έκανε σπουδές πιάνου και αφοσιώθηκε στο θέατρο. Παράλληλα ασχολήθηκε με τη χορογραφία, τη σκηνοθεσία και την καλλιτεχνική διεύθυνση. Μαζί με την αδερφή της, τα γνωστά Καλουτάκια, μαζί με την αδερφή της λοιπόν τη Μαρίκα, τα δύο Καλουτάκια όπως έγιναν γνωστά, πήραν το βάπτισμα του πυρός στο θέατρο της Μαρίκας Κοτοπούλη και του συζύγου της Γιώργου Χέλμη, οι οποίοι στις παραστάσεις που ανέβαζαν έβρισκαν ρόλους για τα δύο κορίτσια. Εμφανίστηκε σε 14 ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, ενώ στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε σε ηλικία 4 ετών στο θείασο Μαρίκα Σκοτοπούλη σε έργο πρόζας. Μαζί με την αδερφή της Μαρία δημιούργησαν τα περίφημα Καλουτάκια, παιδιά θαύματα της εποχής εκείνης, σε όλα τα είδη του μουσικού κυρίως θεάτρου. Είχε συμμετάσχει σε επιθεωρήσεις των γνωστότερων επιθεωρησιογράφων σε οπερέτες όπως Γλυκιά Νανά, Διαβολόπεδο, Βαπτιστικός, Μοντέρνα Κορίτσια και άλλα του Θεόφραστου Σακελαρίδη, Γυναίκα του Δρόμου, Απάχηδες των Αθηνών, Οι Πειρατές και άλλα του Νίκου Χατζιαποστόλου, Στη Νυχτερίδα του Γιώχαν Στράους, σε μουσικές κομμωδίες Μ' Αγαπά Δε Μ' Αγαπά τον Γιαννουκάκη Ριτσιάρδη, σε ηθογραφίες όπως Το Φιντανάκι του Χόρν, σε πρόζα Το Πανηγύρι του Χόρν, σε κομιδίλια Αγαπητικός της Βοσκοπούλας, Γκόλφο, Μαρία Πενταγιώτησα και πολλά πολλά άλλα. Επίσης 15 χρόνια έκανε περιοδίες στην Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Αφρική, Νότια Ζηλανδία. Πέρασε από το Palace Theater στο Λονδίνο το 1968, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, υπέροχες στιγμές. Στο τραγούδι λοιπόν ηχογράφησε με την αδερφή της Μαρία πολλούς δίσκους στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Ενδεικτικά θα αναφερθούμε στο «Μ' αγαπά δε μ' αγαπά», «Γερακίνα», «Οι κερασιές», «Η βροχή», «Βεμ βεμ», οι δε εμφανίσεις της τόσο στην τηλεόραση όσο και σε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν είχαν εκλείψει μέχρι τελευταία. Διακρίσεις. Υπήρξε μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Είχε τιμηθεί με πλήστα διπλώματα ελληνικών πρεσβειών για τις περιοδίες της και ακόμη με πολλές στρατιωτικές μνήμες για την ψυχαγωγία του ελληνικού στρατού. Έμεινε θρηλυκή στις πολεμικές επιθεωρήσεις του 1940, ιδιαίτερα στο Ευζωνάκι, αλλά και αργότερα σε ρόλους Μυρνιάς, με καταπληκτική ταχύτητα εκφοράς λόγου. Αυτό είναι κάτι που χαρακτηρίζει την αξέχαστη θεάτρινα, την αξέχαστη ηθοποιό. Δίκαια χαρακτηρίστηκε βασίλισσα της επιθεώρησης, ενώ μία από τις άξιες διαδόχους της στο είδος θα μπορούσε να θεωρηθεί Ρένα Βλαχοπούλου. Πραγματικά βλέποντας την ιστορία, την πορεία τόσο της Άννας Καλουτά όσο και της Ρένας Βλαχοπούλου έχουν πολλά κοινά στοιχεία στην ερμηνεία, στο όλο στήσιμο, στο θεατρικό στήσιμο, στην όλη μεταδοτικότητα, στο πηγαίο που διέθεταν και οι δύο καλλιτέχνηδες. Η Άννα Καλουτά φέρεται να διατηρούσε δεσμό με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα σε νεαρή ηλικία. Απεβίωσε στις 17 Απριλίου του 2010 στην Αθήνα, στο σπίτι της, έπειτα από επιδείνωση που παρουσίασε η υγεία της στους τελευταίους μήνες. Κηδεύτηκε δημοσία δαπάνη στις 20 Απριλίου του 2010, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Να πούμε απλώς σαν υπενθύμηση ότι η αδερφή της Μαρία που αποτελούσε μαζί τα ξέχαστα Καλουτάκια είχε φύγει από τη ζωή 4 χρόνια νωρίτερα, στις 29 Οκτωβρίου 2006. Ήθελα να αναφερθώ σε αυτή την αξέχαστη ηθοποιό, την αξέχαστη θεατρίνα, την Άννα Καλουτά. Άφησε μια εποχή. Πολλές ηθοποιοί πάτησαν στα δικά της χνάρια, όπως έχουμε πει, κάποιοι καλλιτέχνες
αφήνουν το στίγμα τους και είναι πολύ δύσκολο κάποιος, ακόμα και σε επίπεδο μίμηση, να τους φτάσει. Ελπίζω να σας κράτησα καλή συντροφιά, φίλοι μου, και σε αυτό το βιντεάκι, στο οποίο αναφέρθηκα στην σπουδαία Ανακαλωτά. Εδώ η Μπαλού κάθεται καρτερικά, με ακούει. Έχει ακούσει πολλές ιστορίες για σπουδαίους καλλιτέχνες την τελευταία περίοδο. Σας στέλνει και η ίδια τα φιλιά της. Θέλω, φίλοι μου, για άλλη μια φορά να σας πω: είμαστε αισιόδοξοι, θετικοί, χαμογελαστοί. Το φως του ήλιου να σημάνει φως και στις καρδιές μας. Τα καλύτερα είναι πάντα μπροστά μας. Διανύουμε μια περίοδο περίεργη, δύσκολη, απρόβλεπτη. Θα το αντιμετωπίσουμε όμως και αυτό με θετική διάθεση. Έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει γύρω μας να έχουμε μόνο θετικούς ανθρώπους. Οι αρνητικοί άνθρωποι βρίσκουν σε κάθε θέμα βρίσκουν και ένα πρόβλημα. Δεν τους θέλουμε στη ζωή μας. Θέλουμε μόνο αισιοδοξία, θετική διάθεση και χαμόγελο. Είστε στο 7Arts, κάντε subscribe. Κλικάρετε και το καμπανάκι να ενημερώνεστε ανά πάσα στιγμή για οποιοδήποτε νέο βιντεάκι ανεβαίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την αγάπη που δείχνετε και στα βιντεάκια μου. Είστε δικτυωμένοι και στα social media, είμαστε και εμείς δικτυωμένοι. Σας περιμένουμε και στο Facebook και στο Instagram και στο Twitter. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας, πολλά πολλά φιλάκια και από εμένα και από την Μπαλού.